πολλοί από τους μετανάστες στο Αλευτικό ήταν από το Πακιστάν. Οι πακιστανικές αρχές συνέλαβαν 10 άτομα για συμμετοχή σε διακίνηση ανθρώπων μετά το θάνατο δεκάδων ομοεθνών τους στο ναυάγιο. Came from London. We come looking for loved ones. You know, we've been told they're in Kalamata. We've been to Kalamata. From Kalamata, we've come here. Κάθε χρόνο χιλιάδες νεαροί Πακιστανοί πραγματοποιούν τον επικίνδυνο διάπλου με προορισμό την Ευρώπη. Επιλέγουν δύο διαδρομές, μέσω Ιράν και Τουρκίας μέχρι να φτάσουν στη χώρα μας. Ή από το Καράτσι να μεταβούν αεροπορικό στο Ντουμπάι και στη συνέχεια αεροπορικό στη Λιβύη με σκοπό να φτάσουν στην Ιταλία. Αυτή τη διαδρομή ακολούθησαν οι μετανάστες του μοιραίου Σαπιοκάραβου. Στις 5 ημέρες ταξιδιού από τη Λιβύη και ως ότου συναντήσουν το θάνατο στο κατόφλι της Ευρώπης, οι μετανάστες στο Σαπιοκάραβο βίωσαν την κόλαση από τους διακινητές βασανιστές τους. Κάποιοι από τους διακινητές ζήτησαν νερό από ένα πλοίο που περνούσε. Το πλήρωμα τους πέταξε νερό. Όμως το πήραν όλο αυτοί και σε εμάς δεν έδωσαν. Τσακωθήκαμε μεταξύ μας και μετά έδωσαν σε εμάς νερό. Μας φοβέριζαν συνέχεια και έδιναν να πιούμε βρώμικο νερό, ενώ αυτοί έπιναν καθαρό. Οι βλάβες στο πλοίο ήταν συνεχείς. Πάνω σε αυτό επικρατούσαν συνθήκες ζούγκλας. Μας έδιναν φαγητό μόνο αν τους δίναμε λεφτά. Μας έβριζαν και μας χτυπούσαν. Τα παιδιά και οι γυναίκες ήταν στα αμπάρια. Ένας 24χρονος που διασώθηκε κατέθεσε στους λιμενικούς πώς κατάφερε να βγει στη στεριά ενώ η οικογένειά του χάθηκε. Εγώ πήδηξα στη θάλασσα όμως επειδή δεν ήξερα κολύμπι, καθόμουν ανάσκελα και περίμενα να με σώσουν. Η γυναίκα και τα παιδιά μου πνίγηκαν γιατί βρίσκονταν στην καμπίνα του σκάφους. Θύματα της τραγωδίας και οι συγγενείς των ανθρώπων που χάθηκαν. Καταφθάνουν στη χώρα μας από όλη την Ευρώπη. Η φωνή σπάει. They told me that he fainted 5 minutes before the ship sank. And maybe that's why he's not here. They tried to wake him up and then the ship sank. The lucky ones and those who survived and those who their bodies were able to be washed offshore were on the top. And everyone inside has drawn deep down and no one, none of them managed to get out. Οι διακινητές πιστεύουν μόνο στο χρήμα. Δεν δίστασαν να στηβάξουν τους ανθρώπους παντού μέσα στο αλλιευτικό, ακόμα και στα ψυγεία. They were saying around 200 Pakistanis in one freezer room on the boat. There were also Egyptians, Africans, but they were all and families, children and women. They were all inside the boat. Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο περισσότεροι από 40.000 Πακιστανοί επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων βαίνουν σιγά σιγά προς το τέλος τους, καθώς θεωρείται πλέον απίθανο να βγει και κάποιος ζωντανός από το πλωτό φέρετρο που μετέφερε τους μετανάστες. Στην Καλαμάτα, οι συγγενείς των αγνοωμένων μάταια ρωτούν για τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ σήμερα τελέστηκε τρισάγιο για τα θύματα του ναυαγίου. Προσεύχονται για τις ψυχές των δικών τους αδικοχαμένων ανθρώπων. Ο Σμαντ και ο Σάμεντ, Σύριοι και οι δύο, ταξίδεψαν από τη Βρετανία και τη Γερμανία για να βρουν αδέρφια και ξαδέρφια, αλλά δυστυχώς φεύγουν άπραγοι. Μέσα στον πόνο τους βρίσκουν το κουράγιο να ευχαριστήσουν τις ελληνικές αρχές για τη συνδρομή τους στο δράμα επιζώντων και συγγενών θυμάτων. حب اشكر الحكومه اليونانيه على المساعدات اللي قدموا لنا اياها نشكر كمان الشعب المتواجد في كلاماتا. Οι διασωστικές έρευνες ολοκληρώθηκαν αφού συμπληρώθηκαν 5-24 ώρα χωρίς κανένα ίχνο ζωής ή έβρεση σωρών στη θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου. Στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν στα νερά της Μεσογείου, κυνηγώντας το όνειρο μιας καλύτερης ζωής, τελέστηκε τρισάγιο στο λιμάνι της Καλαμάτας. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας μαζί με κληρικούς και εκπροσώπους της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου πέταξαν λουλούδια στα νερά του Μεσσηνιακού κόλπου. Άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, εξαιτίας του μεταναστευτικού λαθρεμπορίου, προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την αξία και την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. Συλληπιτήριο μήνυμα για τα θύματα της μεγάλης ναυτικής τραγωδίας έστειλε από την Κυριακάτικη Προσευχή ο Πάπας Φραγκίσκος. Rinnovo la mia preghiera per quanti hanno perso la vita e imploro che sempre faccia tutto il possibile per prevenire simili tragedie.
Πίσω στο κιτ της Μαλακάσας επέστρεψαν και οι 9 που κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση για το ρόλο τους στο πολύνεκρο ναυάγιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ρίχνουν τα βέλη τους στους 9 κατηγορούμενους για τη διακίνηση των εκατοντάδων απεγνωσμένων ανθρώπων, αρνουμένοι κάθε δική τους εμπλοκή. Στις 11 το πρωί της Δευτέρας θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή οι 9 Αιγύπτιοι για να απολογηθούν. Και πάμε τώρα να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και την Ευρώπη. Θα πάμε να βρούμε τον απεσταλμένο μας στην Καλαμάτα, τον Κώστα Ανούση. Κώστα, είναι σαφές ότι περιμένουμε ίσως από επόμενες καταθέσεις να καταλάβουμε λίγο πολύ το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση. Απόστολε, καλησπέρα. Συνεχίστηκαν για 5ο 24ωρο οι έρευνες στην θαλάσσια περιοχή όπου βυθίστηκε το αλλιευτικό. Να πούμε ότι αναμένεται και αύριο να πραγματοποιηθούν έρευνες από μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, από 3 παραπλέοντα σκάφη και ένα ελικόπτερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικαστικό σκέλος, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος των καταθέσεων από τους 9 διασωθέντες που έφτασαν από τη Μαλακάσα στην Καλαμάτα, οι 5 χθες και οι 4 σήμερα, με σκοπό να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση. Η στάση τους κρίνεται, οι μαρτυρίες τους κρίνονται κλειδί, και γι' αυτό τον λόγο η ανακρίτρια ζήτησε να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση. Σε ό,τι αφορά τώρα τους συλληφθέντες, και οι 9 αύριο Δευτέρα στις 11 το πρωί αναμένεται να φτάσουν στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας, όπου θα περάσουν το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν. Να πούμε ωστόσο ότι αύριο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δικηγόροι τους να ζητήσουν νέα παράταση για την απολογία τους, και αυτό διότι όλο αυτό το Σαββατοκύριακο, υπήρχαν οι καταθέσεις των 9 μαρτύρων, έτσι για να βλάβουν και όλα γνώση για το σύνολο της δικογραφίας.